Επιστρέψαμε στο Chart Show Your Countdown. Είναι η απόλυτη μουσική εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης και είναι εδώ στον Α. Σήμερα αναζητούμε όλοι μαζί τον πιο επιτυχημένο συνθέτη όλων των εποχών στην Ελλάδα. Και το κάνουμε αυτό με την καλύτερη παρέα που θα μπορούσαμε να έχουμε. Ευγενία Μανολίδου, Κώστας Τουρνάς, Στέφανος Κόκαλης, εδώ στην παρέα μας, στον καναπέ μας. Και η Ευγενία, το είπαμε και στην αρχή, ξεκίνησε μαθήματα πιάνου στην πολύ τρυφερή ηλικία των 5 ετών, που εκεί που άλλα κοριτσάκια φοράνε τις πουέντ και κάνουν μπαλετάκι συνήθως. Βέβαια κάνουν και γαλλικά και πιάνο πάνε μαζί στα κοριτσάκια. Εγώ τότε έκανα και μπαλέτο. Έκανες και μπαλέτο. Εγώ το πιάνο το γλίτωσα, έκανα μόνο μπαλέτο στην ηλικία των 5. Το πιάνο το γλίτωσα τότε. Αλλά εσύ η μουσική στην τόσο τρυφερή ηλικία των 5 μπήκε στη ζωή σου επειδή το ήθελες και εσύ, ήταν απαίτηση των γονιών. Όχι ακριβώς. Ήταν ανάγκη των γονιών μου να με ηρεμήσουν. Ήμουνα πάρα πολύ ζωηρό παιδί. Έτρεχα παντού. Έκανα πάρα πολλές ζημιές. Δεν καθόμουν σε ισχύα με τίποτα. Ναι. Οπότε προκειμένου να με βάλουν κάπου να καθίσω επιτέλους, μου πήραν ένα πιάνο, ως πείραμα ξεκίνησε. Και από τη στιγμή που κάθισα, πολύ δύσκολα σηκωνόμουν. Μετά στην ηλικία των 15, που ξεκίνησα κι εγώ έτσι να γράφω σιγά σιγά μουσική, με τραβάγανε από το πιάνο να βγει, καθόμουν πάρα πολλές ώρες από ένα σημείο και μετά. Στα 15 ξεκίνησες να γράφεις μουσική. Βέβαια, μα ξεκίνησα την πορεία μου στη σύνθεση, γράφοντας τραγούδια, γιατί μου αρέσει πολύ το τραγούδι, μου αρέσει σε οποιαδήποτε μορφή. Είτε αυτό είναι λαϊκό, είτε αυτό είναι pop, σύγχρονο ενδεχομένως, είτε ρεμπέτικο. Είτε μια άρια. Δεν σου πάρεις κανένα μουσικό είδος, αυτό όχι, μου αρέσει βέβαια. Εσένα. Αρκεί να έχει γίνει με ειλικρίνεια, να είναι αληθινό. Που πλέον αυτό, έχει αυτό και σπανίζει. Τα τραγούδια όλα αυτά που ακούσαμε και στην αρχή της εκπομπής και που θα ακούσουμε και μέχρι το τέλος του απόψινου τσάρτ έχουν ένα κοινό σημείο που πραγματικά εγώ το εύχομαι σε όλους τους καλλιτέχνες της καινούργιας γενιάς να το έχουν. Τη διαχρονικότητα. Νομίζω ότι αυτό που είπε μόλις η Ευγενία, αν πραγματικά κάτι είναι αληθινό, πηγαίο, εκ των έσω, αυτό βάζει τις πρώτες προϋποθέσεις διαχρονικότητας. Ναι. Γιατί θα συναντήσει τους ανθρώπους εσωτερικά. Και είσαι λοιπόν τώρα εσύ 16 χρονών και λες να σας φτιάξω ένα συγκρότημα. Τι μουσική να παίζουμε, τι λατινοαμερικάνικα.